Οι αλλαγές που έρχονται στην φορολογία ακινήτων αλλά και τα μέτρα που χρειάζεται ακόμα να ληφθούν προκειμένου να ελαφρυνθούν οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο επίκεντρο των αναφορών εκπροσώπων του χώρου. Το γεγονός ότι η μείωση του έμφυα ακούγεται ανακουφιστική σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι δεν είναι η λύση στο πρόβλημα. Ο έμφυα είναι ένας φόρος που πρέπει να καταργηθεί. Παράλληλα με το συμπληρωματικό φόρο που είναι το αραγικό κομμάτι του έμφυα, πρέπει να επιβληθεί ένας φόρος ακινήτων, αλλά να είναι ενιαίος και χαμηλός, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται όλες οι τάξεις των ιδιοκτητών και όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες στην πληρωμή του, στην καταβολή του. Η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδρυτα ακίνητα είναι ένα αίτημα πάγιο της Ομοσπονδίας και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων του Νομού Αχαΐας και ελπίζουμε και αυτή πως θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τα ακίνητα, για μας σοβαρότατο πρόβλημα και ακόμα δεν ακούμε την επίλυσή του είναι η κατάργηση της γραφειοκρατίας σχετικά με την αγοραπολισία των ακινήτων, τα πολλά πιστοποιητικά, οι απαιτήσεις, οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις για να γίνει ένα συμβόλαιο αποτελούν σοβαρό εμπόδιο σήμερα στην κατάρτιση ενός συμβολαίου. Ξεκινούν συμβόλαια σήμερα και τελειώνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 6 μήνες ή δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα η τροχοπέδη είναι τεράστια σε σχέση με τη γραφειοκρατία. Συνολικά λοιπόν οι εξαγγελόμενες ρυθμίσεις ακούγονται θετικές. Σε συνδυασμό με την κατάργηση της τεράστιας γραφειοκρατίας, ελπίζουμε και αναμένουμε να επιφέρουν την αναμενόμενη όθηση και κινητικότητα στην αγορά των ακινήτων. Η γραφειοκρατία έχει και κόστος τα πιστοποιητικά. Φυσικά, εκτός από το χρόνο, υπάρχει και το κόστος το τεράστιο, γιατί όταν απευθύνεσαι σε μηχανικούς, σε δικηγόρους, σε υπηρεσίες, πάντοτε πληρώνεις κάποια χρήματα και επίσης χρήματα τα οποία δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το οποίο εκδίδεται σήμερα και κοστίζει είναι απλώς μια διαπίστωση. Που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή η οικονομική αφέμαξη δεν είναι τεράστια αλλά είναι άνευ σημασίας. Πέρα από αυτό όμως επαναλαμβάνω ότι ποτέ μπορεί να μην εκδοθεί ένα πιστοποιητικό. Οπότε και ένα κινητό μένει στα αζήτητα, είτε αυτό πρόκειται να απολυθεί, αλλά είτε και να μεταβιβαστεί ενδοοικογενειακά, να μην μπορεί κανείς να κάνει ούτε καν μία γονική παροχή. Από αυτό δεν χάνει μόνο ο πολίτης, χάνει και το κράτος.